Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Σερών συνεχίζει εντατικά το έργο της και σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Τουρτούρα δεν έχουν σταματήσει να κόβουν χόρτα, να κλαδεύουν, να καθαρίζουν και να φυτεύουν λουλούδια, δίνοντας χρώμα στις πλατείες του Δήμου Σερών αλλά και στις γειτονιές. Η Υπηρεσία Πρασίνου δεν σταματά ποτέ να φυτεύει, να κόβει χόρτα και να κλαδεύει. Πριν όμως φτάσω στα λουλούδια τα οποία πραγματικά έχουν αλλάξει την όψη της πόλης και των χωριών, θα πω το εξής, ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από την Υπηρεσία Πρασίνου. Το πρώτο μέλημά μας ήταν να είναι η πόλη μας καθαρά από χόρτα. Όπως είδατε και εσείς, κυκλοφορείτε στην πόλη και στα χωριά. Φέτος καταφέραμε να την κρατήσουμε καθαρή. Όπως επαναλαμβάνω και στα κλαδέματα, έχουμε ήδη ξεκινήσει. Θα τους δείτε στη γειτονιά τα συνεργεία του Δήμου. Όπως και πολύ νωρίτερα από πέρυσι, ξεκινάμε και τα επικίνδυνα δέντρα. Τα χρυσάνθεμα πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης αλλά και τα τοπικά διαμερίσματα, δίνοντας τους νέο χρώμα. Όσον αφορά τα λουλούδια και τις νέες φυτέψεις που είδατε, είναι τα γνωστά αγιοδημητριάτικα, τα οποία χρυσάνθεμα για να καταλάβει ο κόσμος, τα οποία τοποθετήθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας και μπροστά στο Μπεζεσθένη. Όπως επίσης, για πρώτη φορά φέτος καταφέραμε και σε 15 χωριά στείλαμε φυτικό υλικό. Θέλω να ευχαριστήσω και τα τοπικά συμβούλια που έχουν κάνει τις φυτεύσεις εθελοντικά και μας έχουν βοηθήσει πολύ, ώστε σε αυτόν τον Δήμο να υλοποιήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, οι οποίες ήταν μία πόλη καθαρή, μία πόλη όμορφη, μία πόλη λειτουργική. Ωστόσο όμως φαίνεται πως κάποιοι συμπολίτες μας δεν σέβονται την προσπάθεια αυτή και καταστρέφουν τις φυτεύσεις που γίνονται, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Τουρτούρα να ζητά από τους πολίτες να προστατεύσουν το φυτικό υλικό. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση προς όλους τους συνδημότες μου. Έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο, το έχουμε δει και στο παρελθόν, το βλέπουμε και τώρα. Θέλω να τους παρακαλέσω και να τους πω μία κουβέντα. Προστατέψτε την ομορφιά την οποία σας παρέχει ο Δήμος Σερών. Είναι χρήματα δικά σας, είναι χρήματα των Σεραίων Δημοτών, τα οποία έχουν δαπανηθεί για να προσφέρουν αυτή την ωραία εικόνα η οποία έχει ο Δήμος μας. Στο παρελθόν θα ήθελα να πω όμως και κάτι ακόμη, ότι υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας, τους οποίους συνδημότες μας, οι οποίοι πραγματικά τους έχω τύχει και εγώ προσωπικά να υπερασπίζουν και να, αν χρειαστεί, να μαλώνουν με κάποιους ασυνείδητους που θεωρώ ότι είναι ελάχιστοι, οι οποίοι είτε τα κλέβουν είτε τα καταστρέφουν. Εμείς σαν Υπηρεσία Πρασίνου ήδη έχουμε ενημερώσει Δημοτική Αστυνομία και ειλικρινά όποιος πιαστεί θα είμαστε αμήλικτοι, γιατί θα πρέπει να μάθουν να σέβονται το κοινωνικό σύνολο και όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που επαναλαμβάνω την έχετε δει και εσείς, και όσοι ξένοι έχουν έρθει επισκεφτεί την πόλη μας την έχουν αντιληφθεί. Παρακαλώ πολύ, προστατέψτε το φυτικό υλικό.